Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Εδώ παρακολουθούμε τα γεγονότα από χθες. Παρακολουθούμε και τη συζήτηση που είχατε όλο το προηγούμενο διάστημα. Ελπίζοντας ότι τα πράγματα θα πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση που διαμορφώθηκε το προηγούμενο διάστημα. Στην Εύβοια, για παράδειγμα. Mm-hmm. Σήμερα εσείς έχετε, εσείς εννοώ το όχι προσωπικά αλλά και εσείς βέβαια, το ΚΚΕ, σήμερα έχουμε και τη συγκέντρωση των συνδικάτων στο Κερατσίνι με αφορμή τα 7 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, αλλά έχετε και τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ της ΚΝΕ, έτσι δεν είναι, που σήμερα θα μιλήσει ο κύριος Σαμπατιέλος, ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, και αύριο ο κύριος Κουτσούμπας. Νομίζω ότι ειδικά στο κυρίου Κουτσούμπα δεν θα έχει ούτε βροχούλα, γιατί το απόγευμα σήμερα ίσως θα χαλάσει λιγάκι. Αυτά θα τα παρακολουθήσουμε, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς πρόκειται για μια μεγάλη πολιτική και πολιτιστική δραστηριότητα. Από αυτή τη σκουπιά σίγουρα χρειάζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και σε τυχόν έκτακτες καταστάσεις, αλλά και στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα, να το πούμε έτσι, και με την πανδημία κτλ. Ωστόσο, θα ήθελα να πω το εξής, μιας που το γεγονός το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι γνωστό έτσι κι αλλιώς στον περισσότερο κόσμο, ότι διαφορετικό φέτος δεν είναι μόνο ο τρόπος που έχει στηθεί, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να πάρθουν μέτρα προστασία για τον κόσμο που θα συμμετέχει, αλλά αλλάζει λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και το ίδιο το περιεχόμενο. Δηλαδή. Για παράδειγμα, θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, όπως και σε όλες τις φεστιβαλικές δραστηριότητες σε όλες τις χώρες, έχει διαμορφωθεί, εξελίσσεται, να το πούμε έτσι, εθελοντική αιμοδοσία στα πλαίσια του φεστιβάλ, λαμβάνοντας υπόψη τις εκκλήσεις των υγειονομικών για αίμα με βάση την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, αλλά έχουν πάρθει και μια σειρά επιπρόσθετες πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, μιας που συζητάμε σήμερα για τα καιρικά φαινόμενα που υπάρχουν, θα έλεγα κατ' επέκταση και τις ευθύνες του κρατικού μηχανισμού και των όποιων κυβερνήσεων για την έλλειψη ετοιμότητας και μέτρων που υπάρχουν, θα ήθελα να επισημάνουμε, ας πούμε, και στους ακροατές σας ότι, για παράδειγμα, και το φεστιβάλ της Χαλκίδας, τα έσοδά του δίνονται για τους πλημμυρομαθείς της περιοχής, οι οποίοι, να το πούμε έτσι, ακόμα με τα χέρια τους βγάζουν τις λάσπες από τα σπίτια τους σε μια σειρά περιοχές, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί πρόβλημα. Αναδεικνύει και την έλλειψη ετοιμότητας. Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι επαρκής η στήριξη από τον κρατικό μηχανισμό ακόμη και μετά. Να ρωτήσω κάτι τώρα με την πανδημία και μια που λέτε ότι είναι διαμορφωμένο το φεστιβάλ. Να σας ρωτήσω όμως αυτό. Η πιθανότητα ενός lockdown, γιατί οι παράγοντες αγοράς, κατ' επέκταση και οι εργαζόμενοι, τρέμουν αυτή την πιθανότητα. Απ' την άλλη, στην Αττική δεν πάμε καθόλου καλά. Συν την πίεση που υφίσταται το δημόσιο σύστημα υγείας, πώς το βλέπετε εσείς την πιθανότητα μετά από 10-12 μέρες που θα έχουμε μια εικόνα να έχουμε στην Αττική ένα lockdown? Κοιτάξτε, καταρχήν αποτελεί πρόβλημα ως το γεγονός της καλά και της έξαρσης της πανδημίας καθ' αυτής, αλλά κυρίως το γεγονός ότι ακόμα σε αυτή την πρώτη φάση του δεύτερου κύματος που είμαστε, η κυβέρνηση δηλώνει ότι το σύστημα υγείας ήδη πιέζεται. Να θυμίσω ότι έχουμε περάσει ήδη 6 μήνες μέσα σε αυτή την οδύσσια και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ορκίζεται ότι παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Εσείς δεν τους πιστεύετε γι' αυτό? Κοιτάξτε, εδώ ο καθένας από εμάς και εσείς, φαντάζομαι, από καταγγελίες των ακροατών σας κτλ., γνωρίζετε ότι υπάρχουν άνθρωποι, εγώ θα έλεγα και νεότερης ηλικίας, όχι μόνο όμως, εργαζόμενοι οι οποίοι, προκειμένου να εξεταστούν, να κάνουν ένα τεστ, να δούνε αν έχουν οι ίδιοι, ας το πούμε έτσι, κορονοϊό, περιμένουν, λες και περιμένουν στην ουρά κάποιας δημόσιας υπηρεσίας. Αυτά τώρα είναι πράγματα που θα έπρεπε όχι μόνο να είναι λυμένα από πριν, αλλά να έχουν εξασφαλιστεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να υπάρχει πραγματική πρόληψη και κατ' επέκταση άμεση θεραπεία για την ίδια την νόσο κτλ. Σήμερα είναι δυνατό να συζητάμε Σεπτέμβρη μήνα? Θα θυμίσω ότι ξεκινήσαμε το Φλεβάρι να συζητάμε για το αν οι μονάδες αντατικής θεραπείας επαρκούν
Κοιτάξτε, είπε ο Υπουργός ότι έχουμε 75. Ακούστε με, είπε ο Υπουργός ότι υπάρχουν 75 κλίνες αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων οι 53 είναι ήδη κατηλημένες από τον COVID. Τώρα το ζήτημα είναι, αν πρέπει να περιμένουμε δηλαδή τη δημιουργία νέων εντατικών κλινών, ή αν πρέπει, αφού δεν υπάρχουν, να προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι να μην δημιουργήσουμε περαιτέρω πρόβλημα. Στον ίδιο μας τον εαυτό, δηλαδή δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι εκ των όνων κάνας, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου προστατεύει τον κόσμο, τον εαυτό της, την οικογένειά της και τον διπλανό της. Αν θέλετε, αυτό είναι που εξασφάλισε και τον απαραίτητο χρόνο στην κυβέρνηση, ώστε να πάρει τα ίδια μέτρα. Θεωρούμε, ας το πούμε έτσι, ας μην χρησιμοποιήσω τη λέξη απαράδεκτο, γιατί είμαστε και πάρα πολύ πρωί σήμερα. Μέχρι το τέλος της ημέρας έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο, δεν μπορεί παρά να εντοπιστεί ότι ακόμα και 6 μήνες μετά συζητάμε για το αν έχουν αυξηθεί οι μονάδες εντατικής θεραπείας, αν έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα στα δημόσια νοσοκομεία, αν έχουν γίνει προσλήψεις, οι οποίες αυτές που έγιναν είναι απεροελάχιστες. Ξέρετε, ο αριθμός των προσλήψεων που έχει γίνει δεν καλύπτει ούτε την οριακή αύξηση των μονάδων εντατικής θεραπείας που υποτίθεται ότι έχουν στηθεί το προηγούμενο διάστημα. Αυτά τα πράγματα. Ας το πούμε έτσι, δείχνουν και την ευθύνη αυτής της κυβέρνησης την προηγούμενη και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το σύστημα υγείας. Αν θέλετε, μιας που λέγαμε πριν και για το φεστιβάλ, στην άρτα στην οποία βρέθηκα εγώ, μιλάμε για ένα νομό που αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία μονάδα εντατικής θεραπείας προορισμένη για COVID. Μάλιστα. Δεν αποτελεί πρόβλημα αυτό σήμερα. Και ποιος το δημιουργεί αυτό το πρόβλημα? Άρα λοιπόν λέμε ότι φυσικά ο κόσμος ο οποίος θα προστατέψει την υγεία του, θα προστατέψει τον διπλανό του, χρειάζεται σήμερα να σκεφτεί και με καθαρό μυαλό ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα και να απορρίψει και νουθεσίες από την πλευρά της κυβέρνησης, όχι με την έννοια του αν θα προσέξει όχι, αλλά κυρίως από τη σκοπιά ότι η ίδια κυβέρνηση εξακολουθεί να κουνάει το δάχτυλο στη λαϊκή οικογένεια και στην νεολαία. Εντάξει, όπου, για το αν προστατεύεται ή όχι. Όπου άρα, λοιπόν, η νεολαία το παρακάνει, μπορείς να της πεις μια κουβέντα, αλλά πρέπει να παίρνεις και τα μέτρα. Υπάρχει και μια ιεράρχηση στην ευθύνη. Μάλιστα. Αυτό έτσι όπως το λέτε είναι ενδιαφέρον. Επειδή σε λίγο ο χρόνος μας θα καλυφθεί και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Είναι 7 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ξέρουμε ότι σήμερα έχουμε εκδηλώσεις. Περιμένουμε τη δίκη, την περίφημη δίκη της Χρύσης Αυγής, έτσι όπως μάθαμε και εμείς να την λέμε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τι περιμένει από την απόφαση του δικαστηρίου και πώς εκτιμά και την παρουσία της ακροδεξιάς, δεν ξέρω αν θέλετε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να πούμε, γιατί στην Πορτογαλία φαίνεται ότι αναζωπυρώνεται πολύ το φασιστικό κίνημα, έχουν αρχίσει και ανησυχούν ιδιαίτερα και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που αξίζει σήμερα να του δώσουμε λίγο έμφαση παραπάνω. Εμείς καλούμε τον κόσμο της περιοχής, τους εργαζόμενους στην νεολαία, τα ταξικά σωματεία να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που διοργανώνονται στην περιοχή. Έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα σχέση με τη δίκη της Αυγής, τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, την ανάγκη να καταδικαστούν, να πούμε, οι φυγόδοι και δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής, η οργάνωση αυτή, ο κόσμος που παρακολουθεί τη δράση της, έχει αυτή τη δράση γιατί αυτός είναι ο προσανατολισμός στο πολιτικό της στίγμα και από αυτή τη συνέχεια, ανεξάρτητα από την εξέλιξή της, χρειάζεται με ετοιμότητα να συνεχίσει να παλεύει ενάντια σε αυτές τις λογικές προκειμένου να τις απομονώσει ακόμα περισσότερα και μέσα στο ίδιο το λαϊκό κίνημα. Το λαϊκό κίνημα, αν θέλετε, είναι αυτό που με τη δράση του θα σηματοδοτήσει την απομόνωση της Χρυσής Αυγής, της φασιστικής ιδεολογίας και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε, σε μια περίοδο που οι αντιθέσεις και ανταγωνισμοί σε όλη την Ευρώπη, τα συμφέροντα διάφορων μερίδων επιχειρηματιών του κεφαλαίου που λέμε εμείς καμιά φορά σε κάθε χώρα, είναι αντικρουόμενα, είναι λογικό τέτοιου είδους, όχι λογικό, είναι φαινόμενο το οποίο τέτοιου είδους, ας το πούμε έτσι, εξάρσεις ακροδεξιών, ας το πούμε έτσι, ομάδων κτλ. Να εμφανίζονται, πολλές στηρίζονται κιόλας και κατά τη γνώμη μας
δείχνει ότι ο ίδιος ο εργαζόμενος χρειάζεται να σταθεί στα ευρύτερα γεγονότα που έχει να αντιμετωπίσει στη ζωή του, να τα κρίνει από την πλευρά των δικών του συμφερόντων και να απορρίψει και τέτοιες λογικές οι οποίες αναπτύσσονται και οι οποίες τελικά αποδεικνύονται ζημιογόνες για τον ίδιο και τα συμφέροντά του. Μάλιστα. Κύριε Τζίμα, να σε ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε η βροχή να μην επηρεάσει και τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ αλλά και τις άλλες που αφορούν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και να ευχηθούμε και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να ευχηθούμε να μην επηρεάσει αυτές τις εκδηλώσεις, κυρίως να ευχηθούμε και ελπίζουμε και ο κόσμος μπροστά στα πρόβλημα που θα έχει να αντιμετωπίσει όλα να πάνε καλά. Και αύριο να πούμε ότι σε τυχόν φαινόμενα, δυσκολίες, προβλήματα που θα αναπτυχθούν, η κυβέρνηση θα πρέπει από την πρώτη στιγμή να τα αντιμετωπίσει και να μην φτάσουμε 15 μέρες και ένα μήνα μετά να συζητάμε όπως συζητάμε σήμερα για την ΕΔΕ, για το αν θα αποδοθούν αποζημιώσεις, αν θα πάρθουν μέτρα στήριξη και ούτω καθεξής. Ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.